Διεθνής ημέρα ανθρώπινης αλληλεγγύης. Σωστά. Και όταν μιλάμε για ανθρώπινη αλληλεγγύη, τι εννοούμε? Εννοούμε μία από τις σημαντικότερες αξίες που διέπουν την ανθρώπινη ζωή. Καθιερώθηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ το 2005, εορτάζεται κάθε χρόνο στις 20 Δεκεμβρίου, ακριβώς γιατί σαν σήμερα το 2002 ιδρύθηκε το Παγκόσμιο Ταμείο Αλληλεγγύης. Και βεβαίως όταν μιλάμε για αλληλεγγύη, όπως σας είπα, επικεντρωνόμαστε στις αξίες και στις σχέσεις που θα πρέπει να έχουν μεταξύ τους οι άνθρωποι, βοηθώντας αλλήλους, αυτό δηλαδή που σημαίνει και η λέξη. Και νομίζω ότι ειδικά αυτές τις μέρες που πλησιάζουμε προς τις γιορτές και το πνεύμα και η διάθεσή μας είναι λίγο καλύτερη, είναι μια σωστή στιγμή για να εορταστεί αυτή η μέρα. Και να πάμε στον κύριο Φραγκίσκο Δασκαλάκη, τον πρόεδρο του Συλλόγου Προστασίας Ανθρώπινης Ζωής, Ανθρώπινη Ασπίδα. Τα έχουμε ξαναπεί, τον έχουμε φιλοξενήσει και είναι πολύ γνωστός για όλες αυτές τις κινήσεις, τις πρωτοβουλίες τις οποίες έχει λάβει προκειμένου να βοηθήσει τον συνάνθρωπο, χωρίς πραγματικά η ομάδα του και ο ίδιος προσωπικά να ζητάει απολύτως τίποτα. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα στην παρέα σας, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Εορταστικό το κλίμα από πίσω πάντως. Εορταστικό, επιβάλλεται, έτσι, για να φτιάξουμε λίγο την διάθεσή μας. Άλλωστε οι μέρες το καλούν να είμαστε σε εορταστικό κλίμα, να αλλάξουμε λίγο τη διάθεσή μας και γιατί όχι, έτσι, να νιώσουμε λίγο πιο χαλαρά. Ανθρώπινη αλληλεγγύη, προσφορά στο συνάνθρωπο. Πόσο εύκολο είναι κάποιος να κατανοήσει από τη μία τον όρο και απ' την άλλη βέβαια να υιοθετήσει τις αξίες του? Κύριε Παναγιωτόπουλε, αν δεν το ζήσει κάποιος, που θεωρώ ότι βρισκόμαστε σε καλό επίπεδο τα τελευταία χρόνια, αλλά ένα και περισσότερο οι συνάνθρωποι μας αντιλαμβάνονται την ανάγκη να βοηθήσει ο ένας τον άλλον όπου χρειάζεται. Αν δεν το ζήσει λοιπόν κάποιος, αυτό επαναλαμβάνω, δεν αντιλαμβάνεται την αξία του να προσφέρει κάποιος στον συνάνθρωπό του και βέβαια να αναγνωρίσει, αν θέλετε, αυτήν την ηθική ανταμοιβή η οποία επέρχεται μετά την βοήθεια που δίνεις στον συνάνθρωπό σου, η οποία δεν έχει αυτό που λέμε, δεν κοστολογείται. Είναι απίστευτο το συναίσθημα και νομίζω ότι αυτοί που μας ακούν και έχουν βοηθήσει τον συνάνθρωπό τους στο παρελθόν ή συνεχίζουν να το κάνουν, αντιλαμβάνονται για τι πράγμα μιλάω. Ανθρώπινη Ασπίδα είναι ο Σύλλογος Προστασίας της Ανθρώπινης Ζωής. Σας έχουμε γνωρίσει, έχουμε μάθει πρωτοβουλίες σας. Για να μας πείτε λίγο, στο επίκεντρο των οποίων τι έχει βρεθεί το τελευταίο διάστημα? Όσο αφορά την Ανθρώπινη Ασπίδα. Βέβαια, βέβαια. Προσπαθούμε, κύριε Παναγιωτόπουλε, συνεχώς οτιδήποτε απασχολεί τον άνθρωπο, κυρίως οτιδήποτε απειλεί την ανθρώπινη ζωή, να βρισκόμαστε εκεί, να καταγράφουμε οτιδήποτε είναι αυτό που ενέχει ένα κίνδυνο, αλφα κίνδυνο για την ανθρώπινη ζωή, και φυσικά είμαστε, αν θέλετε, ο ενδιάμεσος κρίκος, ο οποίος μεταβιβάζουμε τα προβλήματα στις αρμόδιες υπηρεσίες. Εκεί που χρειάζεται βέβαια θα μας δείτε, όπως μας έχετε δει, πολύ σωστά είπατε προηγουμένως, σε αρκετές δράσεις να παρεμβαίνουμε εμείς οι ίδιοι με ιδία μέσα, χωρίς, όπως είπατε και προηγουμένως, να περιμένουμε την οποιαδήποτε ανταμοιβή. Η ανταμοιβή έρχεται από το αποτέλεσμα, βλέποντας από αυτό που κάνουμε ότι προσφέροντας στον άνθρωπο νιώθουμε άλλοι άνθρωποι, νιώθουμε πιο γεμάτοι, να το πω έτσι. Μάλιστα. Οι δράσεις είναι πολλές, όπως γνωρίζετε, βέβαια, είτε από τα ετοιμόρροπα χτίρια, είτε από τις Ιρλανδικές διαβάσεις, τροχαία, βράχια, κλαδιά πάνω στο δόστρωμα. Πώς είτε μπορεί όλα κάποιος αυτά, εν πάση περιπτώσει, να συμμετέχει στις πρωτοβουλίες σας, στην δημοσιογραφία καθημερινά? Έτσι, πώς μπορεί κάποιος να γίνει μέλος της ομάδας σας? Πάμε να κλείσουμε με αυτό. Πανεύκολα οποιοδήποτε, και καλούμε όλο τον κόσμο να έρθει κοντά μας, διότι ξέρετε η αλληλεγγύη δεν είναι μόνο να δώσεις κάποια πράγματα, περιμένεις και μια βοήθεια, μια ηθική στήριξη, αν θέλετε, από τον κόσμο, ο οποίος πλαισιώνει, αν θέλετε, την κοινωνική ομάδα, τον κοινωνικό ιστό, και να δώσει και αυτός με τη σειρά του τη δική του βοήθεια, τη δική του συνδρομή, πάντα εθελοντικά. Έτσι λοιπόν ο καθένας μπορεί να στείλει το μήνυμά του στην σελίδα Ανθρώπινη Ασπίδα με μια απλή αίτηση, περνώντας φυσικά η κάθε αίτηση από το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνεται
και αμέσως αυτόματα μπορεί να γίνει μέλος της ανθρώπινης ασπίδας. Η οικογένεια μεγαλώνει πάντως, κύριε Παναγιώτη. Το γνωρίζουμε. Να, οπότε είμαστε σε καλό σημείο. Το γνωρίζουμε. Να είστε καλά, κύριε Δασκαλάκη, την καλησπέρα μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε πάντα καλά. Ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά.